Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Παρασκευή σήμερα 10 Νοεμβρίου και πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα νέα σε τίτλους. Στο τέλος του μήνα οι θεσμοί ξανά στην Αθήνα, ο κύκλος των μνημονίων και της Επιτροπίας τελειώνει τον Αύγουστο του 2018, δήλωσε ο Δραγασάκης. Αδύνατη επένδυση στο ελληνικό όσο υπάρχουν εμπόδια, δηλώνει η Lambda Development. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την άδεια του Κουφοντίνα, έντονη αντίδραση και από το State Department. Στάσεις εργασίας σε μετρό, τρένα και προαστιακό την Δευτέρα. Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα με τα κόκκινα δάνεια και τα ενεργειακά να παραμένουν στο επίκεντρο. Αίσθηση ωστόσο έχει προκαλέσει και η δήλωση του Γερούν Ντάιζελμπλουμ που μιλώντας στην Επιτροπή Απασχόλησης και απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκου Χουντή, παραδέχτηκε πως οι τράπεζες σώθηκαν σε βάρος των φορολογουμένων. Για νέο κύκλο βεβαιότητας, αν καθυστερεί η αξιολόγηση, έκανε λόγο ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέβασε τον πήχη της ανάπτυξης στο 1,7% του ΑΕΠ για το 2017. Τη διαπίστωση ότι ο ιστορικός κύκλος των μνημονίων και της Επιτροπίας φτάνει στο τέλος του τον Αύγουστο του 2018, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Ραγασάκης. Ο κύκλος των μνημονίων και της σκληρής επιτροπίας φτάνει στο τέλος του. Όμως οι απαιτήσεις και οι ευθύνες, ταυτόχρονα οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος, αλλά βεβαίως πριν απ' όλα οι δικές μας ευθύνες, μεγαλώνουν. Μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει την άμεση έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών προκειμένου να μειωθεί το απόθεμα των κόκκινων δανείων. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πως η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συμβολεογράφων στις 20 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να αποφασιστεί η άρση ή μη της αποχής τους από τους πληστηριασμούς. Τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την απομείωση του χρέους επανέλαβε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου, William Murray, στο πλαίσιο τακτικής ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των στελεχών του Ταμείου στην Ελλάδα σημειώθηκε καλή πρόοδος. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κλιμακίου σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συζητήσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές αρχές σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζονται από το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εγκρίθηκαν επί της αρχής τον περασμένο Ιούλιο. Οι ελληνικές αρχές έχουν μια γεμάτη ατζέντα μπροστά τους και οι συζητήσεις σε τακτικό επίπεδο για να σημειωθεί πρόοδος συνεχίζονται από όλες τις πλευρές. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου τόνισε για ακόμα μια φορά ότι το Δούνο του δεν εμπλέκεται σε συζητήσεις που αφορούν στην ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, καθώς αυτές διεξάγονται μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης. Κατά την άποψή μας, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προϋποθέτει σημαντική απομείωση του χρέους και η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Ο William Murray αποκάλυψε ακόμα ότι οι στελέχη του Ταμείου θα επιστρέψουν εκ νέου στην Αθήνα στα τέλη Νοεμβρίου. Δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Ο Υπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα συσσωρευμένα χρέη από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εκτιμώντας ότι έχουν ανέλθει στα 350 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2015. Εμείς δεν θα αυξήσουμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα συσσωρευμένα οίκο από τα προηγούμενα χρόνια, που δεν τα είχαν καθαρίσει από το 2011 έως το 2015, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, 350 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η μόνη λύση ήταν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και ταυτόχρονα, εφόσον τα οίκο θα τα εξαφανίσουμε σιγά σιγά μέχρι το 2023 με τις διασυνδέσεις των νησιών, να βρούμε και ένα τρόπο τα μελλοντικά οίκο μέχρι που θα εξαφανιστούν να μην επιβαρύνουν τα τιμολόγια των καταναλωτών. Α,
Αδύνατη χαρακτηρίζει Lambda Development την υλοποίηση της επένδυσης στο ελληνικό, όσο υπάρχουν συνεχείς ανατροπές και εμπόδια. Η εταιρεία εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία απαντά στην ουσία στις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου και για την επιβολή 16 ώρων για την έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης. Τον έντονο προβληματισμό της για την επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο στο ελληνικό εκφράζει Lambda Development με ανακοίνωσή της. Η εταιρεία αναφέρει ότι η υλοποίηση της επένδυσης είναι αδύνατη όσο υπάρχουν συνεχείς ανατροπές και νέα εμπόδια που οδηγούν σε αλλίωση του σχεδίου ανάπτυξης με τρόπους που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση. Η ανακοίνωση της εταιρείας έρχεται λίγο μετά τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου και επιβολή 16 ώρων για την έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης. Η Lambda Development αναφέρει ότι όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα στο ελληνικό είχαν γνωστοποιηθεί στους 9 υποψήφιους επενδυτές στα πλαίσια του Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2011. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει κανένα νέο εύρημα, το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε νέο αρχαιολογικό χώρο. Η υπουργική απόφαση επιβάλλει 16 νέους όρους. Συνεπώς, δημιουργούνται ανατροπές, κενά και ασάφειες, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για νέες μελλοντικές αυθαίρετες ερμηνείες, από όπου και αν αυτές προέλθουν. Η εταιρεία αναφέρεται και στον περιορισμό που μπήκε για τα ψηλά κτίρια, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν ένα από τα πλέον εμβληματικά στοιχεία της επένδυσης, με στόχο την ενδυνάμωση της Αθήνας ως σύγχρονου τουριστικού προορισμού. Κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως εξαιτίας της συγκεκριμένης εξέλιξης η μετοχή της Lambda σήμερα κατέγραψε απώλειες που ξεπέρασαν και το 7%. Να παραμείνουμε στα οικονομικά και να πάμε σε αποτελέσματα τα οποία ανακοίνωσε για το 9ο η Aegean. Η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη της αλλά και αύξηση στους επιβάτες του εξωτερικού για τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο. Σημαντική κερδοφορία και αύξηση στην επιβατική κίνηση έδειξαν τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η Aegean για το 9ο. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε έσοδο 896,3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 9% για τους μήνες Ιανουάριο με Σεπτέμβριο. Αυξημένα κατά 37% και τα λειτουργικά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 128 εκατομμύρια από 93,7 το 9ο του 2016. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40% από την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, από 51 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 71 εκατομμύρια. Αυξημένη κατά 4% εμφανίστηκε και η επιβατική κίνηση της εταιρείας, καθώς μπορεί ο ρυθμός των επιβατών εσωτερικού να παρέμεινε σχεδόν σταθερός, οι επιβάτες εξωτερικού που πέταξαν με την Aegean όμως αυξήθηκαν κατά 8%, ξεπερνώντας τους 5.600. Η επιτυχία του 2017 μας ενισχύει για να προχωρήσουμε, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean, προσθέτοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας ενισχύθηκε από τις διακρίσεις στις διεθνείς έρευνες καταναλωτών. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Δύο φορές εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος από εχθές βρίσκεται εκτός φυλακής με άδεια. Από το αρμόδιο Συμβούλιο των Φυλακών χορηγήθηκε η άδεια στον Κουφοντίνα, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Θα έπρεπε να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση για όσους δεν μετανοούν, δήλωσε επίσης σήμερα το πρωί στο Sky ο Πάνος Καμένος. Μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι επί των ημερών τους, άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται στην τρομοκρατία, είχαν πάρει άδειες. Εγώ είπα χθες στη Βουλή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε δοθεί άδεια σε άλλο μέλος της 17 Νοέμβρη, ο οποίος μάλιστα δεν επέστρεψε από την άδειά του, εμείς δεν κατηγορήσαμε την κυβέρνηση. Είναι λοιπόν τουλάχιστον τυχοδιοκτικό να λένε κάποιοι σήμερα, ότι καταργήθηκαν οι φυλακές γάμα τύπου για να παίρνουν κάποια άδεια. Αυτή είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, στην οποία η εκτελεστική εξουσία δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει. Δεν είναι δηλαδή μια πολιτική απόφαση. Αν ήταν θέμα μιας πολιτικής απόφασης, βεβαίως και από τις δυνατότητες που έχουμε όσοι συμμετέχονται στην κυβέρνηση θα είχαμε δράσει. Θα θυμίσω ότι η πρώτη έξοδος καταδικασμένου για την 17 Νοέμβρη ήταν επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, όταν ο Χριστόδουλος Ξηρός έφυγε και μάλιστα δεν γύρισε. Εγώ είμαι ξεκάθαρα υπέρ της θέσεως ότι θα πρέπει εκείνοι οι οποίοι ουδέποτε μετανόησαν να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση από εκείνους οι οποίοι μετανόησαν και, αν θέλετε, εξέτησαν και ένα μέρος της ποινής τους. Mm-hmm. Ο Κουφοντίνας είναι από αυτούς που δεν μετανόησε. Αντιδράσεις για την 48-ωρη άδεια του Κουφοντίνα δεν είχαμε μόνο εντός των συνόρων, αλλά και εκτός. Την αντίθεση του εξέφρασε μεταξύ άλλων και το State Department.
Οξύες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο προκάλεσε η 48ωρη άδεια που δόθηκε στο Δημήτρη του Κοντίνα. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εκπροσώπου του State Department, Heather Nauert, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ορισμένα καταδικασμένα μέλη της 17 Νοέμβρη είχαν βγει με άδεια στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν. Θέλουμε να καταδικάσουμε την έξοδο από τη φυλακή του καταδικασμένου για τρομοκρατικές ενέργειες Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έλαβε διήμερη άδεια από τις ελληνικές φυλακές. Έχει καταδικαστεί για αρκετές δολοφονίες, μεταξύ των οποίων αυτής του William Nordin αλλά και του Ronald Stewart. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει εκφράσει στην ελληνική κυβέρνηση την έντονη δυσαρέσκειά της. Πειρά κατά του Συμβουλίου των Φυλακών Κορυδαλού εκτόξευσε και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από την πρεσβεία της Βρετανίας στην Αθήνα. Και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας όμως αφήνει αιχμές κατά της Αθήνας, κάνοντας λόγο για ένα αιμοσταγή τρομοκράτη, ενώ χαρακτηρίζει την άδεια που πήρε αδιανόητη ενέργεια, υπενθυμίζοντας τους Τούρκους διπλωμάτες που έπεσαν θύματα της δράσης της 17 Νοέμβρη τη δεκαετία του 90. Την Κυριακή η εκλογική αναμέτρηση των 9 υποψηφίων της κεντροαριστεράς. Να υπενθυμίσουμε πως υποψήφοι είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, η Φόφη Γεννηματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Γιώργος Καμίνης, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Απόστολος Πόντας, ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Δημήτρης Τσιώτης. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν εξασφαλίσει το 50% συν 1 των έγκυρων ψήφων, τότε οι δύο πρώτοι υποψήφοι θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή ο οικονομολόγος και συγγραφέας Κώστας Βεργόπουλος, σε ηλικία 75 ετών, μετά από επιπλοκή σε επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Κώστας Βεργόπουλος γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Σορβόνη. Ήταν διδάκτορ οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί και διδάσκονται σε 10 γλώσσες. Είναι βέβαιο ότι θα μας λείψει η οξυδερκής του ανάλυση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για έναν από τους τελευταίους μεγάλους διανοούμενους της αριστεράς. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και την Δευτέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα στάση λοιπόν εργασίας τη Δευτέρα το πρωί στο μετρό, από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9, αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων σε συνέχιση της διαμαρτυρίας τους σχετικά με την ένταξη των συγκοινωνιακών φορέων στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Ακινητοποιημένα θα μείνουν επίσης τη Δευτέρα για 3 ώρες από τις 10 έως τη 1 μετά το μεσημέρι τα τρένα και ο προαστιακός. Η ταλαιπωρία των πολιτών δεν σταματάει εκεί, καθώς οι εργαζόμενοι του μετρό έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία την 5η 16 Νοεμβρίου. Στο κόκκινο σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, όλες κατέγραψαν απώλειες και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά και στο δικό μας χρηματιστήριο. Και εδώ βλέπουμε απώλειες, ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 734 μονάδες, ο τζίρος βρέθηκε στα 42 εκατομμύρια, απώλειες 0,95%. Και πάμε να δούμε και πιο αναλυτικά τι συμβαίνει, τι συνέβη σήμερα με τις μετοχές μας. Να ξεκινήσουμε με μια ματιά εδώ. 35 μετοχές λοιπόν κινήθηκαν ανωδικά, 20 παρέμειναν αμετάβλητες, 57 κατέγραψαν πτωτική πορεία. Και πάμε να δούμε τι συνέβη σήμερα και στον 25άρη. Είχαμε κέρδη για τα ΕΛΠΕ 2,02% και για την Τζάμπο επίσης ανωδική πορεία 0,30%. Αμετάβλητη παρέμεινε η Πειραιώς, πτώση για τον ΟΛΠ, πτώση και για τον ΟΤΕ 0,38%. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν και για τη Γεκτένα απόλυση 0,47%, στο ίδιο επίπεδο η απόλυση και για την Motorola, 0,66% η απόλυση για την Αλφα, 0,75% για το Μυτιλινέο, απόλυση και για το Τιτάνιο στο 0,79%. Λοιπόν, 3Ε πτώση 0,99%, Φολί Group απόλυση ξεπέρασαν εδώ το 1%, 1,23%. Επίσης, στον ΟΠΑΠ βλέπουμε πτώση 1,25%, ΕΧΑΕ απόλυση 1,51%. Θα περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Πτώση λοιπόν στη ΔΕΗ 1,52%, στην Κρυβάλη 1,58% η απόλυση και στην ΕΙΔΑΠ η απόλυση ξεπέρασαν το 2%, 2,18%.
Και πάμε και στην τέρνα ενεργειακή. Εδώ οι απώλειες ξεπέρασαν το 2%, 2,35%. Στον Ελλάκτορα είχαμε πτώση 2,44%. Στη Eurobank πτώση 2,54%. Και στη Λάμδα, όπως είπαμε και πριν κατά τη διάρκεια του Δελτίου, έκλεισε τελικά με πτώση 6,78%. Αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους είναι η Βρετανία σχετικά με την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως διεμήνυσε το Λονδίνο, η ημερομηνία και η ώρα της εξόδου θα οριστεί με νόμο. Με νόμο του Βρετανικού Κοινοβουλίου θα οριστεί η ημερομηνία εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμήνυσε το Λονδίνο. Η Βρετανική κυβέρνηση προωθεί τροποποίηση του νομοσχεδίου για τον Brexit έτσι ώστε η έξοδος να γίνει στις 29 Μαρτίου του 2019 στις 11 το βράδυ ώρα Greenwich. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, η απόφαση η ακριβή στιγμή του Brexit να αναγράφεται στο εξώφυλλο του νόμου αποδεικνύει ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους και να μην επιτρέψει καμία απόπειρα να μπλοκαριστεί η διαδικασία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πολιτικές δημόσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Αυστρία. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι αυτό της συγκυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με την ακροδεξιά. Με ένα διαφορετικό λουλούδι στο πέτο εμφανίστηκαν οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας στην Αυστρία κατά την τελετή ορκομοσίας της Νέας Βουλής. Αφήνοντας στο παρελθόν τα μπλε άνθια ραβουσίτου που παρέπεμπαν στους Ναζί, οι βουλευτές επέλεξαν τα Edelweiss που φύονται σε βραχώδεις γκρεμούς της Αυστρίας και των Βαβαρικών Άλπαιων. Μια νέα νομοθετική περίοδος είναι μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Εάν κοιτάξουμε πίσω τον περασμένο χρόνο, τότε μπορούμε να δούμε ότι είναι απαραίτητο κάποια πράγματα να αλλάξουν. Ιδιαίτερα ο τρόπος που επικοινωνούμε. Περισσότερα από τα μισά μέλη του νέου κοινοβουλίου είναι νέοι βουλευτές. Ένα από αυτά είναι η Ελίζαμπεθ Κέστιγκερ, η οποία αναλαμβάνει χρέη Προέδρου του Κοινοβουλίου. Ένα μήνα σχεδόν μετά τις εκλογές και τη νίκη του Σεμπάστιαν Κούρτς, οι ζημώσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πιθανότερο το σενάριο της συγκυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με την ακροδεξιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα κάθε μέρα σχεδόν το φως της δημοσιότητας βλέπουν υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτή τη φορά ρεπουμπλικανός κατηγορείται για αποπλάνηση 14χρονης πριν από 40 χρόνια. Για αποπλάνηση μιας 14χρονης κοπέλας πριν από 40 χρόνια κατηγορείται ο Ρόι Μουρ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για χειρεύουσα έδρα της Αμερικανικής Γερουσίας. Ο ακραίας συντηρητικός πρώην δικαστής από την Αλαμπάμα διαψεύδει τις κατηγορίες και καταγγέλει πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Λευκός Οίκος διαμήνυσε ότι αν αποδειχθεί πως οι κατηγορίες αληθεύουν, ο 70χρονος Μουρ θα πρέπει να αποσυρθεί από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Η Αμερική δεν θα ανεχθεί αλλεμπορική εκμετάλλευση της Αμερικής, διεμήνυσε από το Βιετνάμ ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δίνει θέση τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ έπειτα από τη διαρροή που τα θέλουν εμπλεκόμενα στην υπόθεση των Paradise Papers. Τέλος από το 2018 στην πώληση αφορολόγητων τσιγάρων στο Βατικανό που άφηνε εκατομμύρια στα ταμεία του. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο την εκμετάλλευση της Αμερικής στο εμπόριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Βιετνάμ, όπου πραγματοποιείται το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επεσήμανε ότι τα συμφέροντα της Αμερικής θα είναι πάντα προτεραιότητά του, τονίζοντας ότι και οι 21 χώρες που συμμετέχουν σε συνεργασία Ασίας Ειρηνικού θα πρέπει να σέβονται τις σχέσεις του διεθνούς εμπορίου. Ο Τραμπ είχε νωρίτερα ολοκληρώσει τις επισκέψεις του σε Κίνα και Νότια Κορέα, όπου συναντήθηκε με τους ομόλογούς του. Σε δεινή θέση έχουν βρεθεί τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ έπειτα από τη διαρροή που τα θέλουν εμπλεκόμενα στην υπόθεση των Paradise Papers. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια λίρες σε offshore εταιρείες. Το 2006 το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης επένδυσε 2,6 εκατομμύρια λίρες σε εταιρεία με έδρα τον Ισί Γκέρσνεϊ και μάλιστα σε δύο διαφορετικά funds που συστάθηκαν με μετρητά του Πανεπιστημίου και των σπουδαστών του. Το Cambridge επένδυσε επίσης ποσό μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου λίρες με τον ίδιο τρόπο.
Η απαγόρευση πώλησης αφορολόγητων τσιγάρων στο Βατικανό επιβάλλεται από τις αρχές του 2018 με απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου. Ο εκπρόσωπος τύπου του κρατηδίου της Καθολικής Εκκλησίας, Γκρέγκ Μπουργκέ, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί το Βατικανό να συνεργαστεί με μια πρακτική που βλάπτει σοβαρά την ανθρώπινη υγεία. Παρέθεσε μάλιστα τα στοιχεία έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δείχνουν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από το τσιγάρο. Σήμερα περίπου 5.000 κληρικοί και εργαζόμενοι αγοράζουν τσιγάρα από το Βατικανό, αφήνοντας τον κορβανά του εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα έχουν ήδη ξεκινήσει σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Πάμε εμείς όμως να ταξιδέψουμε τώρα στη Βιέννη, όπου θα δούμε το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο της, ύψους 25 μέτρων. Το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο της παρέλαβε η Βιέννη. Το έλατο ύψους 25 μέτρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν κοσμήσει τα τελευταία χρόνια τη φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά της Αυστριακής πρωτεύουσας. Το μετέφεραν πυροσβέστες από τη μικρή πόλη Φράστανς στη Δυτική Αυστρία, αφού διένυσαν μια απόσταση 600 χιλιόμετρων. Κάθε χρόνο, ένας διαφορετικός δήμος προσφέρει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στείνεται στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο, μια παράδοση που κρατάει από το 1959. Το βασικό ζήτημα είναι λιγότερο το μέγεθος και περισσότερο η σταθερότητα και η συμμετρία. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς ένα τόσο παλιό δέντρο. Νομίζω ότι είναι πάνω από 70 ετών και επίσης έχει μια αισθητική συμμετρία. Συνήθως ταιριάζει πολύ ωραία. Το δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 18 Νοεμβρίου, ανοίγοντας επίσημα τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Συμφωνία για μια νέα τριλογία Star Wars έκλεισε με την Disney ο σκηνοθέτης Ρίαν Τζόνσον ένα μόλις μήνα πριν προβληθεί η νέα ταινία στις αίθουσες. Η ταινία ονομάζεται «Η τελευταία Τζεντάι». Ένα μήνα πριν προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Η τελευταία Τζεντάι», το 8ο επεισόδιο της σειράς Star Wars, ο σκηνοθέτης της Ρίαν Τζόνσον έκλεισε με την Disney συμφωνία για την προετοιμασία μιας νέας τριλογίας. Ο Τζόνσον, ένας σκηνοθέτης με μόλις 3 μεγάλου μήκους στο βιογραφικό του, μίλησε για το νέο εγχείρημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, και αυτό ήταν κάτι που συνειδητοποίησα στο ξεκίνημά μου, γιατί είχα μεγαλώσει ως θαυμαστής του Star Wars και γιατί πάντα βρισκόμουν έξω από όλες αυτές τις συζητήσεις, ήταν να κάνω την αρχή απλά λέγοντας, εντάξει, ξέρετε τι πρέπει να κάνω, να τα αφήσω όλα αυτά στην άκρη και απλώς να εμπιστευτώ τον εαυτό μου και να πω την ιστορία που θέλω να πω. Η νέα πρωτότυπη τριλογία δεν θα σχετίζεται με την ιστορία των Skywalker. Αντίθετα, θα μας συστήσει νέους χαρακτήρες από ένα μέρος του γαλαξία που δεν είχε εξερευνηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Δήλωσε η Disney που δεν αποκάλυψε ωστόσο πότε θα κυκλοφορήσουν τα επεισόδια. Ο πρόεδρος του ομίλου Disney, Bob Iger, ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας τηλεοπτικής σειράς Star Wars που θα κάνει ντεμπούτο στην υπηρεσία της streaming, η οποία θα ξεκινήσει το 2019. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε πως την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, στην Αθήνα διεξάγεται ο 35ος Μαραθώνιος και γι' αυτό από νωρίς το πρωί έως και αργά το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό. Ο Έθριος ήταν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναλυτικά, η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα και αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί το live με την Ηρωράντου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.